Θα πούμε το λάδι λαδάκι. Η κλιματική κρίση χτυπά το δέντρο της ελιάς και τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα φέτος για το βασικό προϊόν της μεσογειακής διατροφής. Η καλοκαιρία που επικρατεί αρχές Νοέμβρη μπορεί να επηρεάσει δραματικά τη φετινή παραγωγή. Να τονίσουμε ότι είναι ο πέμπτος συνεχόμενος μήνας που καταγράφουμε τον θερμότερο μήνα παγκοσμίως, δηλαδή ουσιαστικά από τον Ιούνιο παγκοσμίως καταγράφουμε τους θερμότερους μήνες που έχει δει η ανθρωπότητα τα τελευταία πολλά χιλιάδες χρόνια, οπότε είναι μια κατάσταση εξαιρετικά ανησυχητική. Οι ελαιοπαραγωγοί τρέμουν στην ιδέα πως μπορεί να υπάρξουν ακόμα μεγαλύτερες ελλείψεις ελαιολάδου, αφού ήδη η κατάσταση είναι δύσκολη και τα προβλήματα πολλά. Γυρίζοντας από την Ισπανία, θα σας μεταφέρω ότι η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Οι φυσικές καταστροφές, η κλιματική αλλαγή έχουν επηρεάσει τόσο πολύ την ελαιοκαλλιέργεια που πλέον μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά. Θα έλεγα στον κόσμο να είναι ηρεμός, να του κάνω συστάσεις να κάνει χρήση του ελαιολάδου και όχι κατάχρηση, γιατί είχαμε υπερεπάρκεια. Και φτάσαμε σε ένα επίπεδο να το κάνουμε κατάχρηση. Παρόλες αυτές τις αναταράξεις, οι τιμές παραμένουν στα ύψη, κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό, όπως εξηγούν και οι ειδικοί. Έχω ξαναπεί ότι η τιμή αυτή δεν καθορίζεται από τους αγρότες και από τους παραγωγούς, καθορίζεται από το εμπόριο. Επιτίδη στείνουν μαϊμού επιχειρήσεις και πολλούν σε πολύ χαμηλές τιμές νοθευμένο λάδι, βαφτίζοντάς το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, με σκοπό τα παράνομα κέρδη. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, τα μέλη των κυκλωμάτων πηγαίνουν πόρτα-πόρτα ή πολλούν την πραγμάτια τους, ακόμη και στον δρόμο, αλλά και μέσω social media όπου διαφημίζονται ως παραγωγή. Όταν κάποιος του έρχεται με ένα πολύ φθηνό προϊόν, πρέπει να αναλογίζεται με βάση αυτά που υπάρχουν. Και τι κρύβεται. Έτσι, γιατί τι κρύβεται από πίσω, γιατί πρέπει να είναι προσεκτικοί, οι εποχές είναι περίεργες. Φαίνεται ότι οι έλεγχοι έχουν κάνει μια καλή δουλειά, έχουν κατασχεθεί από ό,τι διάβαζα χθες περίπου στους 30 τόνους νοθευμένο ελαιόλαδο, άρα καταλαβαίνουμε τι έχει διοχετευτεί. Προς το παρόν, στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΕΤ δεν έχει καταγραφεί περίπτωση εισαγωγής σε νοσοκομείο ή κάποιο περιστατικό που να έχει απειληθεί η υγεία του καταναλωτή. Κανένας δεν γνωρίζει τις επιπτώσεις του νοθευμένου ελαιολάδου. Άρα θέλει μια προσοχή, γιατί κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαι ειδικός για να πω αν αυτό το ελαιόλαδο μπορεί να βλάψει την υγεία, το νοθευμένο, αλλά σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν είναι ελαιόλαδο. Τα ελαιόλαδα έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, έχουν συγκεκριμένες οξύτητες. Η κατάσταση με το λάδι στη χώρα και όχι μόνο έχει φτάσει στο κόκκινο. Η ανησυχία είναι μεγάλη με τους ελαιοπαραγωγούς να τονίζουν πως πρέπει οι καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τους κινδύνους που υπάρχουν.